Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει με τον ρώτη ξανά τη διαβεβαιώνει ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως αυτό προκύπτει μετά την επικοινωνία που είχε ο κ. Κατσίμικας με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τους ελέγχους που πραγματοποιούνται συνεχώς. Ως προς τους ισχυρισμούς της μη κυβερνητικής οργάνωσης περί αποστολής των μετρήσεων μέσω email και στην περιφέρεια, ο κ. Κατσίμικας τονίζει ότι κανένα μήνυμα δεν έφτασε στον Περιφερειάρχη, ενώ όπως σημειώνει ακόμη και ο τρόπος επικοινωνίας όχι μόνο δεν είναι δόκιμος, αλλά ούτε και νομικά επιτρεπτός. Προκλήθηκε κάποιο θόρυβο στις τελευταίες μέρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ξάνθης σχετικά με μολυσμένα νερά στο δίκτυο του πόσιμου νερού της ΔΕΙΑ Ξάνθης. Ήρθαμε σε επαφή με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας, όπου η διοίκηση είχε τη διαβεβαίωση ότι η υπηρεσία έχει κάνει κατά το έτος 2013 61 δειγματοληψίες και κατά το τρέχον έτος άλλες 20. Από τις δειγματοληψίες αυτές έχουμε ήδη τα αποτελέσματα, έχουν γίνει και άλλες δειγματοληψίες που αναμένουμε, όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο πόσιμο νερό της Ξάνθης. Επίσης πρέπει να γίνει γνωστό ότι αρμόδιος και υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού είναι οι κατατόπους δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης. Η Ξάνθη μας έχει διαβεβαιώσει, η ΔΕΙΑ της Ξάνθης μας έχει διαβεβαιώσει για τον πραγματικό τρόπο ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνονται, τους οποίους έχει επιδείξει και στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Ξάνθης, και ότι και η ίδια δεν εντόπισε κανένα απολύτως πρόβλημα για το πόσιμο νερό της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις καταγγελίες και το θόρυβο που δημιούργησε η μη κυβερνητική οργάνωση ΠΑΚΟΕ, ισχυρίζεται ότι τον μήνα Ιούνιο του 2013 έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail του Περιφερειάρχη, όπου ανέφερε ότι εντόπισε πρόβλημα σε κάποια σημεία του δικτύου ίδρυψης της Ξάνθης και συγκεκριμένα σε κάποιο σχολείο και μία ταβέρνα. Εμείς ανοιχνεύσαμε όλον τον μήνα Ιούνιο. Εχθές ο πρόεδρος της ΜΚΟ, ο κ. Χριστοδουλάκης, εντόπισε ότι η μέρα ήταν και 25 Ιουνίου. Ξανακάναμε έρευνα. 25 Ιουνίου έχουν μείνει ακόμα καμιά δεκαριά, 12 μηνύματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Κανένα δεν προέρχεται από την ΠΑΚΟΕ. Ως εκ τούτου δεν ήρθε κανένα μήνυμα, δεν προκύπτει ότι ήρθε κανένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Περιφερειάρχη. Επίσης επισημαίνουμε ότι το να αποστέλλεις ένα τόσο σοβαρό μήνυμα με τέτοιο σοβαρό περιεχόμενο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς να επιβεβαιώσεις τη συνέχεια και την παραλαβή του δεν είναι δόκιμος τρόπος ούτε νομικά επιτρεπτός. Δηλαδή πάντοτε τα έγγραφα τα οποία έρχονται πρωτοκολλούνται εφόσον έρχονται σε γραπτή μορφή και διαβιβάζονται αρμοδίως. Όταν έρθει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχει την πρέπουσα φόρμα, επίσης πρωτοκολλείται. Ανεξάρτητα όμως αυτού, εάν ερχόταν στο γραφείο του Περιφερειάρχη μια τέτοια καταγγελία, αμέσως θα είχαμε επιληφθεί. Αλλά νομίζω ότι εδώ χρειάζεται και εξής σχολιασμός, ότι ούτως ή άλλως εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν θα κάναμε τίποτε περισσότερο αυτό το οποίο κάνουμε συνεχώς, δηλαδή επανέλεγχο. Ο επανέλεγχος και ο έλεγχος γίνεται συνεχώς και από τις υπηρεσίες τις δικές μας και από τις υπηρεσίες από το εργαστήριο από τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΚ. Εμείς τα δείγματα τα στέλνουμε πάντοτε σε πιστοποιημένα εργαστήρια και συγκεκριμένα τα νερά της Ξάνθης όπως και όλων των ΔΕΙΑΚ πηγαίνουν στο περιφερειακό εργαστήριο που βρίσκεται στην Δημόσια Υγεία που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Και είναι πιστοποιημένο εργαστήριο από το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΛΤΝΟ. Σε ό,τι αφορά στην ίδια την οργάνωση, όπως τονίζει ο κ. Κατσίμικας, κατά πάγια τακτική της, εμφανίζεται από το πουθενά στους Δήμους, διενεργώντας αντίστοιχες μετρήσεις και στη συνέχεια αντιδικεί μαζί τους. Η ΠΑΚΟΕ είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία εμφανίζεται από το πουθενά σε μια πόλη, κάνει κάποιες δειγματοληψίες, ελέγχει η ίδια ή μέσω συμβεβλημένων ενδεχομένως με την ΠΑΚΟΕ εργαστήρια. Και βγάζει αποτελέσματα με τα οποία στη συνέχεια
αγιλογραφή και αντιδική ανά την Ελλάδα με τους Δήμους, χωρίς να έχουμε καταλάβει ποτέ το γιατί. Εκείνο το οποίο επισημαίνουμε είναι ότι η ΠΑΚΟΕ και κάθε μη κυβερνητική οργάνωση σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το κράτος. Κανείς δεν αμφισβητεί το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κανείς δεν αμφισβητεί και το έργο της ΠΑΚΟΕ, αλλά καμία ΠΑΚΟΕ και καμία μη κυβερνητική οργάνωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει κρατικές δομές οι οποίες εξακολουθούν και δουλεύουν υπό την έγκριση του κράτους και των αρμόδιων υπουργείων. Έτσι, εμείς πιστεύω ότι κάναμε τη δουλειά μας, όπως και η ΔΕΗΑ της Ξάνθης κατά τον καλύτερο τρόπο. Οι έλεγχοι που γίνονται ήταν συνεχείς και οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται από πιστοποιημένα εργαστήρια. Για μας το θέμα έχει λήξει, δεν τίθεται θέμα. Αυτό το οποίο κάναμε, εξακολουθούμε και το κάνουμε με τους ίδιους ρυθμούς. Λήξε λοιπόν το θέμα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως όπου και αν απευθυνθήκαμε, πήραμε τις ίδιες ακριβώς απαντήσεις ως προς τις μετρήσεις που αφορούν στην ποιότητα νερού της Ξάνθης και την καταλληλότητά του, στις οποίες δεν εμφανίζεται κανένα πρόβλημα, όπως τουλάχιστον πιστοποιούν οι καθήλυν αρμόδιοι κρατικοί φορείς.